την αποχώρησή της από το Πασόκ ανακοίνωσε η αριστερή πρωτοβουλία ύστερα από σύσκεψη στελεχών της. Ταυτόχρονα καταγγέλει τη σημερινή ηγεσία του κινήματος για την οποία αναφέρει ότι έτυχε να διαχειρίζεται τις τύχες του κινήματος σε ευθεία αντίθεση με τα πιστεύω μας, με τις καταστατικές μας αρχές, με τις ιδέες μας, με την ίδια μας την ιστορία. Η αριστερή πρωτοβουλία αναγγέλει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί και το Σεπτέμβριο θα προχωρήσει σε πανελλαδική συνδιάσκεψη προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Στο θέμα αναφέρθηκε ο γραμματέας της Νομαρχικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην Κορινθία, Γιώργος Πατσογιάννης. Ξέρω ότι η χώρα μου την τελευταία τριετία περνάει ένα κολκοθά. Και όλοι είπαμε να συγκυβερνήσουμε, ξεκινώντας από την κυβέρνηση συνεργασίας με τον Παπαδήμο, όπου συμμετείχε ο λαός, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία. Μετά πήγαμε στις εκλογές και ενέστηκε μια κυβέρνηση μεταξύ ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και Δημάρ. Και τώρα μια ΠΑΣΟ, και τώρα μια κυβέρνηση, η οποία λόγω κάποιων ενστάσεων της Δημάρ, η οποία δεν είναι τελείως αντιπολίτευση, αλλά δεν δέχτηκε να βάλει υπουργούς στο κυβερνητικό σχήμα. Κοιτάξτε να είναι κάτι. Στην Ελλάδα κάποιοι αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί. Ο καθένας έχει δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται όπως νομίζει. Αλλά εγώ ξέρω δύο αριστερές δυνάμεις. Ξέρω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο αναμένει να φέρει την επανάσταση του προλεταριάτου και του εργάτη. Ξέρω και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει καθαρές απόψεις, ο οποίος έλεγε ότι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάμε μόνοι μας, να πάμε στη δραχμή, να παλέψουμε μόνοι μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλη αριστερά εγώ δεν γνωρίζω στην Ελλάδα και θα το πω γιατί δεν γνωρίζω άλλη. Διότι όταν ο Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελόριζο είπε ότι είναι ανάγκη να μπούμε στο μνημόνιο, εάν υπήρχαν αριστεροί στο ΠΑΣΟΚ που διαφωνούσαν, έπρεπε την ώρα εκείνη να διαφωνήσουν για να φύγουν. Όταν πήγαμε στην κυβέρνηση συνεργασίας με τον Παπαδήμο, έπρεπε την, και ήταν και ο λαός μέσα, έπρεπε την ώρα εκείνη να διαφωνήσουν και να φύγουν. Όταν πήγαμε στην κυβέρνηση Δημάρ ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, έπρεπε πάντοτε πάλι να διαφωνήσουν και να φύγουν. Δηλαδή κανείς πρέπει να ψάξει να δει τη συγκυρία στην οποία κάποιοι αυτοπροσδιοριζόμενοι αριστεροί λένε ότι απέρχομαι. Διότι όταν αυτοπροσδιορίζεται κάποιος αριστερός σε ένα χώμα, τότε εγώ που είμαι στο ίδιο κόμμα, τι είμαι, δεξιός? Καταρχήν προσβάλλουν τα μέλη του ΠΑΣΟΚ με το να λένε κάποιοι ότι αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί. Χάρη είναι ότι εάν αυτή τη στιγμή πάμε σε εκλογές, κάποια αδικήματα, το ξαναλέω, κάποια αδικήματα, εν εκκρεμότητη ευρισκόμενα, θα παραγραφούν. Αυτό η αριστερή πρωτοβουλία δεν μας απάντησε. Να μας απαντήσει ότι πάμε και θα τα χαρίσουμε τα αδικήματα. Μας λέει μόνο ιδεολογήματα.